Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα 4 χρόνια και που ήμασταν εδώ. Αν και είχαμε μια μεγάλη διακοπή από τον COVID, που μπορούσαμε να λειτουργήσουμε καλύτερα, αλλά δυστυχώς εκεί είχαμε ουσιαστικά μετατραπεί σε ηλεκτρονικούς ταχυδρόμους. Πιστεύω ότι βοήθησα στην λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, καταθέτοντας ό,τι προτάσεις μπορούσαμε για την ενίσχυση της λειτουργίας του οργάνου. Και πιστεύω ότι και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, έναν λόγο που πρέπει να έχει, είναι ότι θα πρέπει να ξαναφέρει τον κόσμο στις δημοτικές αίθουσες, έναν κόσμο δηλαδή που παρακολουθούν στα δημοτικά συμβούλια, όσο κι αν η ηλεκτρονική εποχή έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι είναι η πίεση του κόσμου, δηλαδή από κάτω, ότι η συμμετοχή του και στα κοινά, ότι είναι απαραίτητη και βοηθάει και στο να λειτουργούν καλύτερα και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί το να περιμένουμε να μαζευτούμε για να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο, να έχουμε δηλαδή απαρτία, μετά βέβαια και από την απόφαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διακόψει την συμμετοχή της στις δημοτικές διαδικασίες, δεν είναι το καλύτερο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα κοινά πραγματικά θέλουν στήριξη και θα πρέπει και πρώτα-πρώτα ο ίδιος ο λαός να στηρίξει τον ίδιο το θεσμό του Δημοτικού Συμβούλου, του Τοπικού Συμβούλου, και νομίζουμε ότι σαν λαϊκή συσπήρωση και με τα 3 μέλη στο καινούριο Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεχίσουμε να πω ένα τέτοιο για την καλύτερη λειτουργία του Δήμου συνολικά. Ευχαριστώ για τη συνεργασία του συναδέλφου.